του προβλήματος εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Σκοπός είναι να υποδεχτούμε καταρχήν τον κύριο Λονταράκη, να τον ενημερώσουμε, είναι θεματική επίσκεψη, να ευχηθούμε καλά ξεκινήματα. Νομίζω ότι θα έχουμε άριστη συνεργασία, έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ καλή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα εδώ στον Ομό Λασιθίου που αφορούν την πολιτική προστασία. Έλα, έλα προστασία. Υποδεχόμαστε και τον κύριο Βασιλάκη τώρα. Μάχη μου, μάχη μου. Από πού θα ρίξει. Από εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Γεια σας. Τι κάνετε, Νικόλα. Γεια σας. Να σας στήσουμε τον κύριο Λονταράκη. Ευχαριστώ πολύ, Βασιλάκης. Δική μου χαρά. Έλα, κάτσε. Κάτσε, κάτσε. Θα κάτσουν του γέννη. Έλα, έλα, έλα. Έχουμε από το Φινοκαλιά. Από υπηρεσία, είχαμε κάτι. Όχι, είμαστε τώρα έξω. Πάρα τον άρεσο, πάρα τον άρεσο. Στη φυλακία. Ναι, όλοι έξω. Τεσσάρι είμαστε. Όχι, τρία. Τρία, αλλά τέλη Αυγούστου αρχινό και υποβούμε έτσι πως πώς. Πιάνουμε λετέμια, περιοχή δύσκολη απάνω, ανομβρία και είναι θέμα πολιτικής. Είναι εποχή που πρέπει να μπαίνω σε μαντριά τώρα. Που αυτό λέει προσκήνιο και παρασκήνιο. Μαστίγιο, μαστίγιο, μαστίγιο και καρότο. Στα μαντριά για να μαστίγιο και καρότο. Δηλαδή, ναι, μένω είμαι μαζί σας, αλλά έχετε το νου σας είμαι αμήλικτος. Θέλετε να κάνετε κάτι, κάντε το, αλλά να το ξέρω. Ρουφιάνος δεν είμαι, στον εισαγγελέα δεν πάω κανένα, μέχρι αποδείξεις του εναντίον. Επισκεφθήκατε σήμερα την Περιφερειακή Ενότητα Λαστείου. Ποιος ο σκοπός της επίσκεψης? Στα πλαίσια των εθιμοτυπικών επισκέψεων ως νέα αντιπεριφέρεια αναβαθμισμένη της πολιτικής προστασίας, επιλέξαμε και ζητήσουμε από το Λασίδι ένα νομό τον οποίο τον αγαπώ ιδιαίτερα. Έχουμε μια πολύ προηγουμενική συνάντηση και συζήτηση με την κυρία την Περιφερειάρχη, με το Δεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας, με την Πολιτική Προστασία του Γουλιδιάκη του Λιάννη, με τον υπάλληλο της Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ομάδας Λαστείου και με τον αρχηγό του Περιφερειακού Σώματος. Από εκεί πέρα θα πρέπει και οι δήμαρχοι να μπουν στο παιχνίδι της Πολιτικής Προστασίας, να αναπτύξουν τοπικά σχέδια αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, να δουν πού χωλαίνει το σύστημά τους, πού είναι τα προβλήματα και να προσαρμοστούν ανάλογα. Ως αντιπεριφέρεια και ως περιφέρεια είμαστε εδώ να καταγράψουμε τα προβλήματα. Και από εκεί πέρα, όπου μπορούμε, με τον τρόπο που μπορούμε, να είμαστε παρόν. Πιστεύετε ότι τα σχέδια, τα τοπικά, τα νομαρχιακά, αντιμετώπιση πυρκαγιών, μπορούν να προσφέρουν κάτι παραπάνω από σχέδια επί χάρτου και σε επίπεδο εφαρμογής, ανταποκρίνονται σε πρακτικά ζητήματα, αντιμετώπιση πραγματικών εκτάκτων αναγκών ή, όπως είδαμε, δυστυχώς, στην Αττική, μένουν στα χαρτιά? Κοιτάξτε, αυτό που σας είπα προηγουμένως, όσον αφορά το κομμάτι των έκτακτων αναγκών, η περιφέρεια διαθέτει επικαιροποιημένο σχέδιο που έχει να κάνει αποκλειστικά με τις δραστηριότητες πυρκαγιές. Ένα σχέδιο το οποίο καθαρά αναγράφει μέσα τον ρόλο του καθενός, τα διαθέσιμα μέσα που διαθέτουμε σαν περιφέρεια. Από εκεί πέρα, αυτό που είπα προηγουμένως έχει μεγάλη σημασία. Θα πρέπει όλοι οι Δήμοι να μπουν στο παιχνίδι των εκτάκτων αναγκών, του σχεδίου του, έτσι ώστε να διαχειρίζονται την κάθε κατάσταση ξεχωριστά, οι εθελοντικές ομάδες, βασικό, έτσι, και τους ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, θα πρέπει ανά πάσα ώρα και στιγμή να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση. Θεωρώ ότι η πρόληψη, η οποία κοστίζει πολύ λιγότερο από την καταστολή και από την αποθεραπεία, είναι βασικό, να είμαστε σωστά προετοιμασμένοι. Πρόληψη προϋποθέτει αστυνόμευση και εθελοντές. Τη μια αστυνόμευση δεν υπάρχει προσωπικό, υπάρχει υποστελέχωση ή αποστελέχωση των αστυνομικών, αγροφυλακής, δασαρχείου, πυροσβεστικής σε προσωπικό. Από την άλλη, οι εθελοντές είναι εγκαταλειμμένοι στην τύχη τους. Η υποστήριξη δεν υπάρχει από πουθενά. Οπότε πώς θα γίνει η πρόληψη? Είναι μια πραγματικότητα αυτό που λέτε, η υποστελέχωση των υπηρεσιών, ένα από τα κατάλοιπα των μνημονίων τόσα χρόνια. Τη οικονομική κρίση, τη χαροκοπία τη χώρα, αν θέλετε, από το 2010. Από εκεί και πέρα, σωστή πρόληψη σημαίνει και σωστή συνεννόηση. Αν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς με την πολιτική προστασία έχουν ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ενημέρωση μεταξύ του,
με τα σώματα ασφαλείας και με τις διαθέσιμες εθελοντικές ομάδες, με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, με τους αντιδημάρχους, με τους δημάρχους, με ό,τι έχει να κάνει με το σύστημα πολιτική προστασία, αν υπάρχει μια καθετοποίηση της διαδικασίας, γνωρίζουμε το μνημόνιο των ενεργειών που θα πρέπει να ακολουθήσουμε, θεωρώ ότι το αποτέλεσμα θα είναι ανάλογο. Πολλές φορές δεν μπορούμε να τα βάλουμε τη φύση, αλλά αν είμαστε σωστά προετοιμασμένοι, τουλάχιστον μπορούμε να, σε ένα μεγάλο βαθμό να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειες. Εσείς, σαν νέος υπεύθυνος σε περιφερειακό επίπεδο, ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι η πρώτη κίνηση που πρέπει να γίνει και δεν έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα, το οποίο θα προχωρήσει δηλαδή σε εφαρμογή, σε πρακτικό επίπεδο, σε επίπεδο εφαρμογών? Σε επίπεδο εφαρμογών. Αυτό περιμένουμε να δούμε και στις αρμοδιότητες, γιατί ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί το ΦΕΚ. Θα δούμε και τα πλαίσια στα οποία θα πρέπει να κινηθούμε και στα οποία θα μπορούμε να παρέμβουμε. Για μένα σημαντικό είναι συζήτηση και σωστή πρόληψη. Αυτό που σας προηγουμένω. Δηλαδή, και προσωπικό στοίχημα θα είναι η πρόληψη. Και να αντιληφθούν όλοι ότι το κομμάτι της πολιτικής προστασίας μας αφορά όλους. Πρωτίστως τον πολίτη, θα πρέπει ο πολίτης να νιώθει ασφαλής.